Υποψήφιους ευρωβουλευτές εν ώψη των εκλογών. Είμαστε στην τελική ευθεία. Ο κύριος Γιώργος Δακής από τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Λιδία Βενέρη από τον ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Άννα Βερούλη από το ΠΑΣΟΚ, η κυρία Νίκη Χρονοπούλου από το ΚΚΕ, η εκπρόσωπος τύπου των Δημοκρατών Τατιάνα Δουβαρά και ο κύριος Σταύρος Σκεύος από την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος είναι μαζί μας. Καλή επιτυχία σε όλους να ευχηθώ. Απέχουμε καλησπέρα, λιγότερο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Απέχουμε λιγότερο από μία εβδομάδα από τις κάλπες. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Δακή, να δούμε ουσιαστικά ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών αυτής της κάλπης και τι γίνεται με το μέτωπο της ακρίβειας. Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το κύμα ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά. Το διακύβευμα των εκλογών αυτών είναι εξαιρετικά σημαντικό για την επόμενη μέρα της Ελλάδας, του Ελληνισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γεωπολιτική οντότητα με την κοινή αμυντική προέκταση μέσα από ένα κοινό αμυντικό ταμείο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η διαχείριση των θεμάτων στην οικονομία και στην κοινωνία της τεχνητής νοημοσύνης, η τεχνολογική, η οικονομική ανάπτυξη, η πρωτοπορία στην παραγωγή, άρα και η οικονομική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος των Ελλήνων και όλων των Ευρωπαίων είναι στην ατζέντα των θεμάτων. Το κοινωνικό κράτος με μέρισμα για όλους, με χειροπιαστό αποτέλεσμα για τον κάθε Έλληνα, την κάθε Ελληνίδα, και η δημοκρατική λειτουργία, η οποία είναι πραγματικά αναγκαιότητα να τη διαφυλάσσουμε ως κόριο οφθαλμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι στην κεντρική ατζέντα, στον σχεδιασμό, στις θέσεις και στον αγώνα της Νέας Δημοκρατίας για τις επερχόμενες ευρωεκλογές. Λοιπόν, κύριε Δακή, θα πρέπει να κάνουμε 2 γύρους, αλλά θα χρειαστώ πάρα πολύ τη συνεργασία σας. Αυστηρά η τοποθέτησή μας να είναι περίπου στο 1 λεπτό για να επιστρέψω σε εσάς για το θέμα της οικονομίας. Και θα μείνω σε αυτό τώρα στην κυρία Βενέρη, γιατί ο Πρωθυπουργός κατηγορεί τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι παρουσιάζει ένα ανεφάρμοστο πρόγραμμα οικονομικά. Καταρχάς να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα απολύτως κοστολογημένο πρόγραμμα, το οποίο έχει κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Έχει κοστολογηθεί στο πλαίσιο των εσόδων και των δαπανών. Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει μέτρηση της κάθε ρύθμισης αναφορικά με το τι είναι το κόστος και ποιο είναι το όφελος. Οπότε η αλήθεια είναι πως δεν καταλαβαίνουμε αυτή την ρητορική. Καλούμε τον κύριο Πρωθυπουργό, άμα θέλει να πάρει το πρόγραμμα και να το εφαρμόσει άμεσα, διαθέτοντας τα 4 δις υπερεσόδων που έχει από τους φόρους τα τελευταία 2 έτη στην πραγματική οικονομία, για τη βελτίωση της οικονομίας, για τη μείωση της ακρίβειας, μέτρα με τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, τη μείωση του ένφια. Προκειμένου να μπορέσει πραγματικά να δει ο πολίτης την άμεση ελάφρυνση στο μήνα, στο μηνιαίο εισόδημά του, με μείωση της φορολογίας σε εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ και αύξηση της φορολογίας σε εισοδήματα άνω των 200.000 ευρώ. Είναι μόνο μερικές από τις ρυθμίσεις που προτείνουμε. Μάλιστα. Κοστολογημένο πρόγραμμα λοιπόν και για την ακρίβεια και για την οικονομία, που εντάσσεται μέσα σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα 10 στόχων στην ευρωδιακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ, που αφορούν το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν τα ζητήματα της έμφυλης βίας και της ισότητας των γυναικών, που αφορούν τα ζητήματα της εισόδου της τεχνολογίας στην ζωή μας, της εισόδου της τεχνητής νοημοσύνης, αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαι και στο πεδίο του διδακτορικού μου, που αφορούν τα διεθνή ζητήματα της Ένωσης και τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Θα επιστρέψουμε λοιπόν και στο τον επόμενο γύρο για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και για τους νέους γενικότερα, μια και είστε πολύ νεαροί. Κυρία Βερούλη, έρχομαι σε εσάς γιατί ένα από τα ζητήματα που θα αναδείξει αυτή η κάλπη είναι και το ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Τελικά παραμένει εφικτός στόχος για το ΠΑΣΟΚ να έρθει δεύτερο? Αυτό βέβαια δεν εξαρτάται. Καλησπέρα, καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Αυτό δεν εξαρτηθεί από τον κόσμο και το κατά πόσο είμαστε εμείς ικανοί να πείσουμε στον κόσμο, ούτως ώστε όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν αναδείξει το ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, ήταν άνθρωποι που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ. Εμείς λοιπόν τους καλούμε να έρθουν πίσω στο σπίτι τους, γιατί πιστεύουμε ότι η πηξίδα ενός σύγχρονου δημοκρατικού κινήματος όπως είμαστε εμείς, πρέπει να δείχνει την πορεία προς την Ευρώπη και η χώρα μας να είναι μια κυρίαρχη χώρα στην Ευρώπη, γιατί έτσι είχε μπει ως κυρίαρχη χώρα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε όμως ότι είμαστε πρώτοι-τελευταίοι στην αγοραστική μας δύναμη. Βλέπουμε το σύστημα υγείας μας να καταραίει. Βλέπουμε η παιδεία μας να μην πηγαίνει καλά. Να μην έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Να μην υπάρχουν θέσεις εργασίας για τα νέα παιδιά. Και ένα σωρό άλλα θέματα. Θέματα διαφάνειας, αξιοκρατίας. Θέλουμε μια κοινωνία η οποία θα είναι σύγχρονη, με ελευθερίες, δικαιώματα αλλά και ευθύνες βέβαια. Μάλιστα. Έρχομαι σε εσάς, κυρία Χρονοπούλου. Τι προσδοκά
και εσείς προσωπικά, αλλά και το κόμμα από τη συμμετοχή στο Ευρωκοινοβούλιο, με την έννοια ότι πολλές φορές είναι αντίθετος στις ευρωπαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή στους χώρους που πηγαίνουμε, που ούτως ή άλλως πηγαίνουμε και όλο το προηγούμενο διάστημα, απλώς γίνεται με πιο εντατικούς ρυθμούς. Στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές γίνεται με πιο εντατικούς ρυθμούς αυτό το διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι για τον κόσμο δεν υπάρχει αυτό το ερώτημα γιατί το ΚΚΕ συμμετέχει ή έχει προσδοκίες από τις ευρωεκλογές, από τη στιγμή που δεν συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσα-ίσα μπορούμε να πούμε ότι θέλουν να ενισχύσουν και τη φωνή που ακριβώς αναδεικνύει όλα αυτά τα ζητήματα, που αποκαλύπτει τις αποφάσεις που παίρνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δείχνει το κοινό νήμα που συνδέει την πολιτική, την πολιτική σε επίπεδο χώρας, την αντιλλαγή πολιτική στο επίπεδο της Ελλάδας, με την ευρωενωσιακή πολιτική, από την οποία, επειδή έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι, έχουν βγάλει συμπεράσματα ότι είναι ακριβώς η ευρωενωσιακή πολιτική αυτή που ευθύνεται για τα σοβαρά ζητήματα που ιεραρχούν και οι εργαζόμενοι και ο λαός, η ακρίβεια, η παγωμένη μισθή, η τεράστια ενεργειακή φτώχεια που συνδέεται με την πράσινη μετάβαση, με το χρηματιστήριο ενέργειας, τα προαπαιτούμενα που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης, 13 ώρες δουλειά, τα mini jobs και βέβαια υπάρχει και μεγάλη αγωνία για τις διεθνείς εξελίξεις που βάζουν και την Ελλάδα στο επίκεντρο των ανταγωνισμών. Να κλείσω με το εξής, ναι, ότι επειδή βγήκε ο κόσμος στον δρόμο για αυτό όλο αυτό το διάστημα, κατάλαβε τη δύναμή του την αντιπολίτευση και κατάλαβε ότι έχει και στο πλευρό του το ΚΚΕ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάω στην κυρία Δουβαρά για να δούμε ποιος είναι ο στόχος για τους δημοκράτες σε αυτή την κάλπη. Κυρία Σαραβούλου, θέλω να επισημάνω ένα πράγμα στον κόσμο. Την Κυριακή δεν ψηφίζουμε για κυβέρνηση, ούτε για ισχυρή αντιπολίτευση. Την Κυριακή ψηφίζουμε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορέσουν να υπερασπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα εθνικά συμφέροντα στην Ευρώπη της Ελλάδος. Πιστέψτε με, δεν θα έχει καμία διαφορά για τον Έλληνα πολίτη Δευτέρα 10 του μηνός, εάν η Νέα Δημοκρατία έχει 33-29, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το 2 ή το 1 μπροστά, αν ο κύριος Κασελάκης είναι δεύτερος ή ο κύριος Ανδρουλάκης είναι τρίτος. Δεν ενδιαφέρει τον Έλληνα πολίτη. Αυτό αφορά μόνο τους προσωπικούς εγωισμούς των πολιτικών αρχηγών. Τον Έλληνα πολίτη τον ενδιαφέρει να πάει στην Ευρώπη η εθνική Ελλάδος, η οποία θα υπερασπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντά μας στην Ευρώπη. Να μην στείλουμε πάλι ευρωβουλευτές οι οποίοι θα ξεχάσουν τη μονή της χώρας από το 20, θα ξεχάσουν την Αγιά Σοφιά από το 20, θα διασύρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την Ελλάδα και γενικότερα ευρωβουλευτές που δεν τους θυμόμαστε καν. Το στίχημα λοιπόν είναι να πάει στην Ευρώπη η εθνική Ελλάδος. Αυτός που θα μας εκπροσωπήσει καλύτερα. Έρχομαι στον κύριο Σκεύο να δούμε γιατί, κύριε Σκεύο, να ψηφίσει κάποιος στην Οργάνωση Κομμουνιστών και Διεθνιστών. Σε τι μπορεί να παρεκκλίνει και ποια πολιτική σχεδιάζει να εφαρμόσει. Για την ΟΚΔΕ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας και την ακρίβεια που ξεκινήσατε, ξεχωρίζει η υποκρισία όλων των αστικών κομμάτων. Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Λύση, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, κοροϊδεύουν. Είναι όλοι προνομιούχοι υπέρ της ελεύθερης οικονομίας, δηλαδή της ελεύθερης εσχροκέρδειας. Είναι υπέρ των μνημονίων, πλεονασμάτων, φορολεϊλασίας. Δεν ακουμπάνε νυχάκι από τα κέρδη καπιταλιστών και πλουσίων. Η ΟΚΔΕ προτάσει τους ταξικούς αγώνες για ένα πρόγραμμα που σπάει με την τρομοκρατία της δίθεν κοστολόγησης. Για αυξήσεις πραγματικές στους μισθούς, με επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και αυστηρή τιμωρία για τους καπιταλιστές που δολοφονούν εργάτες στα λεγόμενα ατυχήματα. Με κατάργηση ΦΠΑ και πλαφών τιμών στα βασικά αγαθά και νίκια. Τώρα να επιστρέψουν στο δημόσιο ενέργεια, νερό, συγκοινωνίες. Αύξηση των δημόσιων δαπανών για υγεία, παιδεία. Λέμε κάθετο όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στην εξεταστική σφαγή της νεολαίας στο Λύκειο. Είμαστε υπέρ της μείωσης, της κατάργησης των εξοπλιστικών προγραμμάτων, της βαριάς φορολογίας σε κεφάλαιο πλούσιους, για να εξοικονομηθούν πόροι. Μάλιστα. Για ένα δημόσιο πρόγραμμα παραγωγικών επενδύσεων, προστασίας του περιβάλλοντος, κατασκευής φθηνών λαϊκών κατοικιών. Αυτό είναι ένα κομμάτι από το ταξικό αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα που προβάλλει η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας και στις ευρωεκλογές. Λοιπόν, μία σύντομη τοποθέτηση από όλους σας. Ξεκινώ με εσάς, κύριε Δακή, να μείνουμε λίγο στο θέμα της ακρίβειας. Γιατί ένα ερώτημα είναι τι μπορεί να γίνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και αν μπορεί να υπάρξει κοινό βηματισμό σε αυτό. Και ένα άλλο είναι γιατί στην ελληνική αγορά να πωλούνται ακριβότερα τα ίδια προϊόντα σε σύγκριση με άλλες χώρες.
Βεβαίως και μπορεί να υπάρξει κοινός ευρωπαϊκός βηματισμός και η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού μας Κυριάκου Μητσοτάκη. Είμαστε βέβαιοι ότι στην επόμενη μέρα μετά τις ευρωεκλογές στη νέα ευρωπαϊκή ηγεσία θα φέρει χειροπιαστά αποτελέσματα και για μας και για όλους τους Ευρωπαίους, ιδιαίτερα των χωρών που έχουν κοινά χαρακτηριστικά με μας. Η Νέα Δημοκρατία ενίσχυσε το εισόδημα των Ελλήνων, αυξάνοντας 28% τον κατώτατο μισθό, 24% το μέσο μισθό, δίνοντας αυξήσεις στους συνταξιούχους και στους δημοσίους υπαλλήλους. Με το μέρισμα ανάπτυξης της οικονομίας, παράλληλα. Βεβαίως, θα σας απαντήσω. Με το μέρισμα ανάπτυξης της οικονομίας μας, έχουμε όλοι ένα βελτιούμενο εισόδημα διαθέσιμο και η σημαντική μείωση των φόρων, 50 φόρων, στην καθημερινότητά μας, στη λειτουργία μας, από το έμφυα που μειώθηκε πάνω από 30% μέχρι τη μείωση του φόρου εισοδήματος και σειρά άλλων φόρων, έδωσαν μεγάλη διαθεσιμότητα και ανάσα και στα νοικοκυριά, στον καθένα και την καθημερινά από εμάς, αλλά και στην επιχειρηματικότητα. Όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων, έχουν υπάρξει συστηματική έλεγχη, έχουν υπάρξει πρόστιμα, έχουν νομοθετηθεί με διατάξεις ποσοστά κέρδους και βέβαια έχει υπάρξει σημαντική παρέμβαση στο κομμάτι των εκπτώσεων που δίνονται μέσα από πιστατικά τιμολόγια στην αγορά. Δυστυχώς δεν μπορούμε να επεκταθούμε άλλο, γιατί θα πρέπει να μιλήσουν και οι συνάδελφοί σας. Θέλω να πάω μου δείτε ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο, παρακαλώ, να έχουν όλες αυτές οι δράσεις. Έχουν μειώσει την άνοδο των τιμών. Υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Σε κάθε περίπτωση. Ανοίγεται μεγάλη συζήτηση τώρα και δεν μπορούμε. Και οι διεθνείς προτάσεις θα πρόκειται να παίξουν σημαντικό ρόλο σε όλη την Ευρώπη και σε εμάς. Λοιπόν, πάω στην κυρία Βενέρη για να δούμε ποια προστιθέμενη αξία μπορεί να φέρει η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ για τους νέους, μιας και ανήκεται σε αυτούς. Θα συνδυάσω και τις δύο ερωτήσεις μαζί, απαντώντας και στον κύριο Δακή, ότι οι αυξήσεις που έχουν γίνει στους μισθούς δεν φτάνουν ούτε κατά διάνοια στο κόστος ζωής που έχει πλέον ο Έλληνας πολίτης. Ότι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι πράγματι κοστολογημένες και στοχεύουν ακριβώς στη βελτίωση της πραγματικής οικονομίας και στην ελάφρυνση των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων, σε αντίθεση με τις πολιτικές που έχει ασκήσει η κυβέρνηση μέχρι στιγμής. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τους νέους είναι ακριβώς το άνοιγμα που έχει κάνει στην κοινωνία. Έχει δώσει την ευκαιρία σε ανθρώπους νέους να πάρουν στο δημόσιο λόγο που δεν είχαν πιο πριν επαφή με την πολιτική και τα κοινά και να τους δώσει την ευκαιρία να συμμετάσχουν προκειμένου να φέρουν μια αλλαγή που να αφορά και τους ίδιους. Και ξαναγυρνώντας πάλι στην ακρίβεια, δεν μπορούμε να μιλάμε για βελτίωση της οικονομικής κατάστασης όταν παραμένουμε η φτωχότερη χώρα της Ευρωζώνης, η δεύτερη φτωχότερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρώτη σε πληθωρισμό απληστίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για βελτίωση της οικονομίας και της ανάπτυξης όταν το νέο φορολογικό οδηγεί σε φτωχοποίηση των πολίτη και οδηγεί σε υπαλληλοποίηση των ελευθέρων επαγγελματιών. Και μιλάω σαν δικηγόρος, ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος με το νέο φορολογικό, όπως και πολλοί άλλοι συναδελφοί μου, θα δυσκολευτούν αδιανόητα να ανταποκριθούν στις νέες φορολογικές υποχρεώσεις. Οι οποίες, μάλιστα, προκειμένου να μην φανεί ακριβώς αυτό, η κυβέρνηση έχει δώσει παράταση στην ανταπόκριση που θα υπάρξει στην εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, για να μην φανεί ακριβώς το κόστος, το υπέρογκο κόστος που θα υπάρξει για τους πολίτες. Δεν μπορούμε να επεκταθούμε στο θέμα των νέων. Να πάω στην κυρία Βερούλη, να δούμε ουσιαστικά, κυρία Βερούλη, ποια πολιτική θα προτάξει το ΠΑΣΟΚ. Εφόσον μετά τις ευρωεκλογές, ποια θα είναι ουσιαστικά, ποιος θα είναι ο στόχος για την επόμενη μέρα? Ο στόχος για την επόμενη μέρα είναι καταρχήν η ακρίβεια και θα διαφωνήσω με την κυρία Δουμπαρά που είπε ότι φυσικά και δεν έχουμε εσωτερικές εκλογές, όμως θα πρέπει να υπάρχει μια αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση, η οποία αυτή τη στιγμή, και έρχομαι λίγο και στον κύριο Δαβάτη, πιθανά να ήταν κάποιες μικρές αυξήσεις, οι οποίες όμως δεν ανταποκρίνονται στην αγοραστική μας αξία. Βεβαίως και είμαστε η προτελευταία χώρα πριν την Βουλγαρία, αλλά μην ξεχνάμε ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρακτικά αυτή τη στιγμή διοικεί το Λαϊκό Ευρωπαϊκό Κόμμα, δηλαδή η δεξιά, η οποία φροντίζει, με λύπη μου το λέω, τα συμφέροντα των μεγάλων και των καρτέλ. Ψάχνουμε μετά εμείς να βρούμε και στέλνει γράμμα ο Πρωθυπουργός στην κυρία Φόντερ Λάιεν να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα εκεί της Ευρώπης. Είναι δικό μας πρόβλημα και δική μας πολιτική θέση. Από εκεί και μετά, ενταξιόμενοι στην ομάδα των ευρωσοσιαλιστών, υπάρχουν πραγματικά όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε υπέρ της χώρας μας. Και θέλω να πω
Και να κλείσουμε με αυτό, παρακαλώ. Είπε η κυρία Δουβαρά, πολύ σωστά. Δεν ξέρουν οι Έλληνες πραγματικά τι κάνουν οι ευρωβουλευτές στην Ευρώπη. Και αυτό δεν φταίνει οι ίδιοι Έλληνες. Απλά οι ευρωβουλευτές, αυτοί που ήσαν εκεί στα τόσα χρόνια, δεν ήρθε ποτέ κανείς στην Ελλάδα να επικοινωνήσει το έργο το οποίο γίνεται. Μάλιστα, λοιπόν. Πρέπει να σας διακόψω για να μπορέσουν να μιλήσουν και οι άλλοι. Να παρακαλέσουμε τον κόσμο να έρθει να ψηφίσει. Δεν είναι χαλαρή η ψήφος για τις ευρωεκλογές. Το 80% των αποφάσεων παίρνονται στην Ευρώπη. Λοιπόν, έρχομαι σε εσάς, κυρία Χρονοπούλου. Υπάρχουν συμμαχίες τις οποίες μπορεί να επιδιώξει το ΚΚΕ την επόμενη μέρα και ποιες είναι αυτές? Καταρχάς, δεν μου δίνετε και εμένα τη δυνατότητα να πω για την οικονομία, γιατί είναι σημαντικό. Βεβαίως, αν θέλετε, μπορείτε να απαντήσετε. Είναι σημαντικό να πούμε ότι αξιοποιώντας ευρωενωσιακές οδηγίες που συνδέουν τους μισθούς με την ανταγωνιστικότητα, οι μισθοί είναι καθυλωμένοι ουσιαστικά από το 2009. Μην πω και μειωμένοι. Την ίδια στιγμή, βέβαια, είχαμε περιόδους ανάπτυξης, περιόδους εναλλαγή κυβερνήσεων. Οι μισθοί παρέμειναν εκεί, ενώ τα κέρδη εκτοξεύονται. 11 δισεκατομμύρια είχαμε από τα σούπερ μάρκετ τζίρο, 2 δισεκατομμύρια κέρδη μεγάλη. Άρα, πώς θα αλλάξει όλο αυτό, τι θα κάνει το ΚΚΕ? Λέω λοιπόν ότι αυτά είναι που βγάλανε. Η ακρίβεια είναι ένα από τα ζητήματα και τα αιτήματα για αυξήσεις στους μισθούς. Η αβάσταχτη φορολογία είναι από τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους. Και τους βγάλαν στους δρόμους. Εμείς λέμε ότι εκεί δένεται η συμμαχία και των εργαζομένων με τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα και βέβαια εκεί έχει και τη θέση του ΚΚΕ. Από τη στιγμή που με τα υπόλοιπα κόμματα που συμμετέχουν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας χωρίζει μια άβυσος με την έννοια ότι εμείς στασσόμαστε ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε αναδείξει εξ αρχής το χαρακτήρα της ότι είναι για τα συμφέροντα των λίγων, δεν μπορούμε να συζητάμε για τέτοιου είδους συμμαχίες. Συμμαχία είναι στο δρόμο, εκεί που καλούμε και τον λαό να βγει, να πιστέψει στη δύναμή του και βέβαια να ενισχύσει και το κόμμα που ακριβώς έχει αναδείξει όλα αυτά τα ζητήματα και τον έχει βοηθήσει να βγάλει και συμπεράσματα όλα αυτά τα χρόνια. Για να πάρουμε και ένα σχόλιο από την κυρία Δουβαρά για το θέμα της οικονομίας. Θέλω να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, απαντώντας και στην κυρία Βερούλη, θέλω να πω ότι όντως δεν θα κριθεί και επιμένω στο αν θα αλλάξει η αντιπολίτευση στις ευρωεκλογές. Έχει σημασία όμως πώς θα διαμορφωθούν οι δυνάμεις. Υπάρχει νοπή κυβερνητική εντολή. Να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Και επιμένω ότι θα πρέπει στην Ευρώπη να σταλούν ένας λόγος παραπάνω, ακόμη και για την ακρίβεια, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει πόσο πραγματικά ευρωπαϊκά είναι αυτά τα θέματα. Συζητάμε για τα ΕΣΠΑ, συζητάμε για τις επιδοτήσεις, για τις επιχορηγήσεις, για το Ταμείο Ανάκαμψης, συζητάμε για όλα αυτά τα οποία είναι στην καρδιά της Ευρώπης. Γι' αυτό όσοι πάνε στην Ευρώπη θα πρέπει, ασχέτως το που θα ενταχθούν, θα πρέπει να έχουν την ελληνική συνείδηση και να είναι υπερκομματικοί. Γι' αυτό λέμε ότι οι δημοκράτες δεν έχουμε έρθει για να διχάσουμε, έχουμε έρθει για να ενώσουμε. Μια κεντρώα δύναμη που έχει έρθει για να ενώσει. Μάλιστα. Και αυτό θέλουμε να το κάνουμε και στην Ευρώπη, γιατί θέλουμε κατά βάση, ασχέτως αν θα ενταχθούμε στο Renew Europe, θέλουμε κατά βάση να συνεργαστούμε με τους Έλληνες ευρωβουλευτές για τα εθνικά συμφέροντα. Λοιπόν, πάω και στον κύριο Σκεύο. Κύριε Σκεύο, ποια είναι η άποψη της ΟΚΔΕ για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Η σταθερότητα της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει ταξικό πόλεμο. Μόνη αντιπολίτευση είναι αγώνες όπως το φοιτητικό κίνημα ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που γι' αυτό ο Μητσοτάκης το αποκάλεσε ληστές. Ενάντια σε κάθε μεσοφέζικη πολιτική που βλέπει παντού μόνο ψήφους διαμαρτυρίας, χρειαζόμαστε μια αριστερά επαναστατική, που θα είναι κόντρα στους επαγγελματίες και τα προνόμια της πολιτικής, θα είναι κόντρα στη διαφορά των ελίτ, θα είναι κόντρα στον δικαιωματισμό των ταυτοτήτων που προωθεί η αστική τάξη. Με νόμους που δήθεν καταπολεμούν διακρίσεις, όμως κάνουν γυναίκες, παιδιά, προϊόν αγοραπολισίας. Μια αριστερά επαναστατική για την αναγέννηση του σοσιαλισμού, μόνης πραγματικής διεξόδου. Μάλιστα. Μια αριστερά επαναστατική που λέει έξω από αυτή τη μαύρη Ευρώπη των πλουσίων της καταστολής, όχι για να απομονωθούμε, αλλά για να αρχίσει μια νέα πορεία για την κόκκινη Ευρώπη των εργαζομένων. Δυστυχώς δεν έχω περισσότερο χρόνο, να κλείσουμε παρακαλώ. Το επίσημο σκηνικό είναι ότι όλο το επίσημο σκηνικό κάνει το μουγκό για τον εφιάλτη του πολέμου, όπου μας έρνουν ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση. Λέμε νίκη στους Παλαιστίνιους, αναγνώριση του κράτους τους. Να διώξουμε ένα τοκεβάσεις. Και στις αρχές του Ιούλη, που είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ, που θέλει ολοκαύτωμα στην Ουκρανία, να γεμίσουμε την Ελλάδα και την Ευρώπη με αντιπεριαλιστικές κινητοποίησεις. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους. Στήριξη της ΟΚΔΕ σημαίνει και ολόφερνη πάλι ενάντια στον πόλεμο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μακάρι να υπήρχε δυνατότητα να αναπτύξουμε όλα τα επιχειρήματα και αντίλογο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους.